Φίλες και φίλοι, χαίρετε. 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 Καλωσορίσατε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, όπου σήμερα εγγενιάζουμε μια νέα ενότητα. Η μικρή μου κόρη, η εγώ και εγώ, ναι. αποφασίσαμε να μην κάνουμε πλέον μόνο χαλαρές ψυχοεκπαιδευτικές συζητήσεις, ναι. αλλά να φτιάξουμε και μια σειρά βίντεο, τα οποία θα απευθύνονται σε παιδιά 12 ετών και άνω. Ναι. Και αυτά τα βίντεο θα είναι βίντεο εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση. Που λες γωγό μου, η ψυχοεκπαίδευση είναι η βασική δουλειά που κάνω στο κανάλι. Ναι. Δεν είναι τυχαία που επέλεξα να κάνουμε αυτόν το, αυτήν τη σειρά με βίντεο. Γιατί ακριβώς αρκετές μαμάδες μου έστειλαν μήνυμα που παρακολουθούσαν τις χαλαρές ψυχοεκπαιδευτικές μας συζητήσεις και μου είπαν τι ωραία που τα λέτε και τα συζητάτε με το παιδί γιατί δεν φτιάχνετε μια σειρά με βίντεο τα οποία να μπορούν να παρακολουθήσουν και τα δικά μας τα παιδιά και έτσι να έχουν να αποκτήσουν μέσα από αυτά τα βίντεο βασικές γνώσεις ψυχοεκπαίδευσης. Ναι. Άρα θέλουμε αυτό που κάνουμε εμείς σαν χόμπι, που είναι ναι. να βγάζουμε μαζί βίντεο μαμάς κορής, στο οποίο φαίνεται μόνο η μαμά για λόγου ηλικία τη κόρη, όχι γιατί δεν θέλουμε να δείξουμε την κόρη, σα διαβεβαιώ ότι η κόρη είναι πολύ πιο εμφανίσιμη από τη μητέρα. Ναι. Σα διαβεβαιώ γι' αυτό. Και ότι όπω έχουμε μπει πολλέ φορέ, τα παιδιά μα είναι πάντα καλύτερα από εμά και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί έτσι προοδεύει ο κόσμο. Η ψυχοεκπαίδευση είναι η βασική δουλειά που κάνω στο κανάλι. Ναι. Προτού σε γνωρίσω εσένα. Προτού γνωριστούμε και γίνουμε μια αναδημιουργημένη οικογένεια πριν πολλά χρόνια, ναι. μέχρι το 2018, ναι. για 20 ολόκληρα χρόνια, εργαζόμουν ως ιδιώτης ψυχολόγο. Είχα γραφείο στην Κύπρο στη Λευκοσία. Ναι. Και εκεί ερχόντουσαν οι άνθρωποι στο γραφείο μου, κλεινά ραντεβού και κάναμε συναντήσεις διαζώσει. Τότε ακόμη δεν είχε εξελιχθεί το διαδίκτυο όπω σήμερα που αρκετοί ψυχολόγοι. Κάνουν διαδικτυακέ συνεδρίε, δηλαδή μπαίνουν μέσα στο Viper, τη βιντεοκλήση του Viper, τη βιντεοκλήση του WhatsApp, τη βιντεοκλήση του Zoom και κάνουν συνεδρίε εξ αποστάσεω με του θεραπευόμενους του. Τότε ο κόσμο πήγαινε με φυσική παρουσία στο γραφείο. Τώρα, εγώ κάποιε φορέ κάνω μέσω Zoom τα webinar για το τρίτο και τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή. Ναι. Κάνω μέσω Zoom τη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα τη Τετάρτη. Ναι. Αυτή, αυτή, που είναι 9, με 9,5 με 11,5 το βράδυ για τις κοπέλες που είναι στο τετάρτο επίπεδο. Λοιπόν, εργαζόμουν έτσι. Δηλαδή, σπούδασα ψυχολόγος, εκπαιδεύτηκα όχι σε μία, σε περισσότερες μεθόδους ψυχοθεραπείας. Είχα το δικό μου ιδιωτικό γραφείο, οι άνθρωποι έκλειναν ραντεβού, ερχόντουσαν για ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία είναι... Η διαδικασία εκείνη στην οποία κάνει τακτικέ συναντήσει με έναν ψυχολόγο προκειμένου να θεραπεύσεις ναι. κάποια ζητήματα μέσα στη ψυχή σου. Ναι. Ε, ξέρεις για ποια, για ποια πράγματα πάνε συνήθω οι άνθρωποι στο ψυχολόγο. Ναι. Μπορεί να πάνε επειδή νιώθουν άγχος. Και να πάρουν βοήθεια να διαχειριστούν το άγχος τους. Ή μπορεί να πάνε επειδή αντιμετωπίζουν θέματα κατάθλιψης. Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη. Ναι. Ε, κατα... Θες να μας πεις. Όχι, Όχι. Θα, θα πούμε αργότερα τι είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή στην οποία ένας άνθρωπος νιώθει στενοχωρημένος περισσότερο από αυτό που θα περίμενε κάποιο από τα προβλήματα της ζωής του. Είναι σε μια συνεχόμενη κατάσταση στενοχωρίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι πάνε στο ψυχολόγο για να συζητήσουν για ένα πρόβλημα που του ταλαιπωρεί. Όπως για παράδειγμα κάποιο ο οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα γάμο και είναι δυστυχισμένο μέσα σε αυτόν τον γάμο, άνδρα ή γυναίκα, μπορεί να πάει σε ένα ψυχολόγο για να συζητήσει τα προβλήματα του γάμου του. Ένα ζευγάρι να πάνε μαζί να. για να κάνουν ψυχοθεραπεία ζευγαριού ή θεραπεία ζευγαριού. Ή κάποιο ο οποίο βιώνει μια ερωτική ν απογοήτευση μπορεί να πάει σε ένα ψυχολόγο και για να αντιμετωπίσει την ερωτική απογοήτευση, αλλά και για να κάνει καλύτερη τη σχέση του με τον εαυτό του κάτω ναι. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων που είχα με του θεραπευόμενου στο γραφείο μου, κατά τη διάρκεια των ψυχοθεραπευτικών συναντήσεων, πολλέ φορέ του έλεγα διάφορα πράγματα τα οποία ή γνώριζα μέσα από τι σπουδέ μου και μέσα από τα διαβάσματα μου ω ψυχολόγο. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν οι συναντήσει μα να έρχεται μόνο κάποιο να λέει τα προβλήματά του και εγώ να το απαντώ πάνω στα προβλήματά του. Πολλέ φορέ χρειαζόταν να εξηγήσω κάποιε έννοιε. Να εξηγήσω, για παράδειγμα, τι είναι κατάθλιψη. Ή να εξηγήσω, για παράδειγμα, πώ μα επηρεάζει η σχέση μα με του γονεί μα για το πώ θα σχετιζόμαστε με του άλλου ανθρώπου. Ή να εξηγήσω τι σημαίνει ε, ψυχολογική κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση. Ναι. Ή να εξηγήσω τι σημαίνει τοξικός άνθρωπος. Ναι. Ή να εξηγήσω ε, γιατί κάποια σχέση δεν είναι υγιής. Μία μέρα που λες εγώ μου, πρέπει να ήταν το 2013, μία κοπέλα που είχε έρθει για ψυχοθεραπεία, την ώρα που τελειώσαμε τη συνεδρία, μας μου λέει, πω, πω, αν γινόταν θα ήθελα να ηχογραφώ τις συνεδρίες, δηλαδή να ηχογραφώ πάνω στο κινητό μου όλα αυτά που λέμε αυτή την ώρα που διαρκεί η συνεδρία. Μια συνεδρία στο ψυχολόγο διαρκεί συνήθω 50 λεπτά, γύρω στα 50 λεπτά. Μπορεί μέχρι και μια ώρα, μπορεί και 45 λεπτά, αναλόγω με τον τρόπο που δουλεύει ο κάθε θεραπευτής, θα ήθελα πολύ να τη ηχογραφώ και μετά να ακούω αυτά που μου γιατί είναι χρήσιμα αυτά που μου Δηλαδή, πέρα από τη βοήθεια που παίρνω μέσα από τη ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα μου, μαθαίνω και χρήσιμα πράγματα από σένα. Και μου λέει, ακόμη καλύτερα θα ήθελα να μπορώ να τα ηχογραφώ και να τα ανεβάζω κάπου στο διαδίκτυο για να τα ακούνε και άλλοι άνθρωποι, να μαθαίνουν πολλοί άνθρωποι αυτά που μας μαθαίνεις, να. εμάς τη ψυχοθεραπεία. Mm. Αυτή η κοπέλα μου έβαλε τον πρώτο σπόρο μέσα στο μυαλό μου για να ασχοληθώ με την ψυχοεκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση είναι ένας ψυχολόγος να μιλάει στον κόσμο στο κοινό, είτε μέσω ενός βίντεο, είτε μέσω ενός βιβλίου που γράφει, είτε μέσω μια συμμετοχή σε ραδιοφωνική εκπομπή, είτε μέσω ενός podcast και να κάνει στην ουσία απλά μαθήματα ψυχολογίας, με ποια έννοια, όχι ότι θα κάνει τους ανθρώπους ψυχολόγους, θα τους διδάξει ούτω ώστε να πάρουν προσόντα ψυχολόγου, αλλά να τους μεταφέρει γνώσεις από την επιστήμη της ψυχολογίας οι οποίες να είναι χρήσιμες για τους ίδιους και για την καθημερινή τους ζωή. Λοιπόν, και έτσι από το 2018 μεταπίδησα από το χώρο της ψυχοθεραπείας στο χώρο της ψυχοεκπαίδευσης. Το έκανα αρχικά έχοντας τη δική μου τηλεοπτική εκπομπή στην Κυπριακή Τηλεόραση το 2018 και το 2019. Για πολλά χρόνια πήγαινα ω καλεσμένη σε εκπομπέ. Τα μεγάλα μου τα παιδιά θυμούνται τι σκηνέ πίσω από τι κάμερε που τα παίρνω μαζί μου στο στούντιο κλπ. Mm. Εσύ ήρθε στην εποχή που <χω> που απέχω από την τηλεόραση. Και από το 2019 και μετά, τέλη του 2019, αποφάσισα να εστιάσω το χρόνο μου, την προσπάθεια μου στο να κάνω ψυχοεκπαίδευση μέσα από το κανάλι στο YouTube, αυτό είναι το κανάλι στο οποίο ανεβαίνει αυτό το βίντεο και ανεβαίνει αυτή η ενότητα και μέσα από τη συγγραφή. Ξέρει πόσα mm. βιβλία έγραψα, Νομίζω έξι. Εφτά. Mm. Εφτά. Εφτά, και αυτή τη στιγμή πόσα βιβλία μου κυκλοφορούν στην αγορά, Τα, ε... τα πέντε. Κανένα. Ε, κανένα. <laughs> είναι όλα ξαντλημένα αυτή τη στιγμή. Αλλά σύντομα θα κυκλοφορήσουν ξανά. Το τελευταίο βιβλίο που έγραψα, έχω εδώ έναν αντίτυπο από το τελευταίο βιβλίο που έγραψα. Έχει τίτλο Θέλω να σου μιλήσει. Μπορεί αυτό να το έχουν λίγα άτομα. Ναι, αυτόν το έχουν πάρει ένας... όσοι πρόλαβαν. Όσοι πρόλαβαν, ναι. Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί εισαγωγή στην ψυχοεκπαίδευση. Ναι. Και το έχω εδώ για να βλέπω του τίτλου των κεφαλαίων και ανάλογα με του τίτλου των κεφαλαίων να προγραμματίσουμε και τα δικά μα επεισόδια. Κατάλαβε τι εννοώ. Mm. Δεν θα πούμε όλα όσα λέγονται μέσα στο βιβλίο, αλλά θεωρώ ότι επειδή αυτό το βιβλίο όντω αποτελεί μια εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση, αν τα επεισόδια τα δικά μα ταιριάζουν με του τίτλου των κεφαλαίων, βέβαια για έναν κεφάλαιο μπορείμε να κάνουμε πέντε επεισόδια. Γιατί το βιβλίο αυτό, ξέρει πόσε χιλιάδε λέξει είναι, αγάπη μου. Όχι. 120.000 λέξει. Πάρα πολλέ. 120.000 λέξει. Δηλαδή είναι 400 σελίδε. Ναι. Και αν στην επόμενη έκδοση είναι με μεγαλύτερα γράμματα μπορεί να είναι και 500 σελίδε. Είναι πολύ μεγάλο βιβλίο. Πάρα πολύ μεγάλο βιβλίο. Είναι το πιο μεγάλο βιβλίο που έχω γράψει κόρη. Κόρη. Ναι. Και κοίτα την. Κοίτα την, 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 την αφιέρωση στο βιβλίο. διαβάστη να δούμε. Την διαβάσω κανονικά. Ναι, κανονικά. Ωραία. Το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στα παιδιά μου, αυτά που γέρισα το Λάζαρο και την Κυριακή και αυτά που με νιώθουν ψυχομαμά. Ξέρουν αυτά με όλη μου την αγάπη. Ναι. Τότε ήταν πρωτού αποκτήσω και την γογό και τον Νικόλα. Άρα τώρα θα έλεγα το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στα παιδιά μου, αυτά που γέννησα τον Λάζαρο και την Κυριακή, αυτά που απέκτησα εκ των υστέρων την Γογό και τον Νικόλα και σε αυτά που με νιώθω ψυχομαμά ξέρουν αυτά. Ο όρος ψυχομαμά, ε, τον όρο ψυχομαμά τον έβγαλε μια κοπέλα στο κανάλι η οποία παρακολουθούσε τα βίντεο, παρακολουθεί ακόμη τα βίντεο ναι. και σε κάποια φάση γράφει κάτω από ένα βίντεο «Πω πω κυρία Θέκλα, νιώθω ότι είσαι ψυχομαμά μου». Δηλαδή ότι αυτά που μας μαθαίνεις μέσα από τα βίντεο, είναι αυτά που θα ήθελα να μου μαθαίνει η μαμά μου. Είσαι η ψυχολογική μου μαμά. Ναι. Άρα, όταν επανακυκλοφορήσουν τα βιβλία μας, θα αλλάξουμε και τις αφιερώσεις. Θα προσθέσουμε μάλλον με τις νέες προσθέσεις που έχουμε στην οικογένεια μας. Λοιπόν, τίτλοι βιβλίων, τίτλοι κεφαλαίων. Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση και πώς ανακάλυψα την ανάγκη για αυτήν. Ναι. Δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να σου μιλήσω για το τραύμα. Ναι. Τρίτο κεφάλαιο, θέλω να σου μιλήσω για τη ψυχική βία, τον ναρκισισμό. Ναι. Τέταρτο κεφάλαιο, πώς αντιμετωπίζουμε τους ναρκισιστές. Δύο ιστορίες δυναμικής αντιμετώπισης. Ναι. Πέμπτο κεφάλαιο, συνεξάρτηση αυτή η μάστιγα. Ναι. Έκτο κεφάλαιο, θέλω να σου μιλήσω για το σεξ. Ναι. Έβδομο κεφάλαιο, σχέση ο πυρήνας της ζωής. Ναι. 8ο κεφάλαιο, η σχέση μας με τον εαυτό μας. Ναι. Ένα το κεφάλαιο, τα συναισθήματα μας, συναισθηματική ρύθμιση και συναισθηματική νοημοσύνη. νοημοσύνη ναι. 10ο κεφάλαιο, θεωρία προσκόλλησης, είδη δεσμού και ερωτικέ σχέσεις. σχέσεις ναι. 11ο κεφάλαιο, η σημασία της φιλίας στη ζωή μας. Ναι. Αυτό σε ενδιαφέρει νομίζω αυτό το κεφάλαιο. Ποιο? Η σημασία της φιλίας στη ζωή μας. Δεν με νοιάζει και πολύ. Είναι ένα θέμα όμω το οποίο σα έχει απασχολήσει ναι. στο παρελθόν. Ενώ έχουμε μιλήσει στα χαλαρέ ψυχοεκπαιδευτικέ μα κουβέντες γι' αυτό για τη φιλία. Ναι. Ναι. Το 12ο είναι απώλεια πένθο και διαχείριση του πένθου, μοναξιά και μοναχικότητα, «Φόβος γερατιών και θανάτου. Σου έχω διαβάσει ένα, κομμα... Έναν απόσπασμα από αυτό το κεφάλι. Ναι, ένα κομμάτι από την Απόλυα, νομίζω. Ναι. ναι. Για τι πραγματικέ εμπειρίε θανάτου, actual death experiences. Που μιλούσαμε για τη ζωή με μετά θάνατο. Ναι. Αυτό. Και το 13ο κεφάλαιο θα εκπλαγεί. Το βιβλίο μου έχει 13 κεφάλαια. Ναι. Είναι η 13, τρι... Ε? Ναι. 13. 13 κεφάλαια. Είναι και πέρα ένα τυχερό μου αριθμό το 13. Mm. Οι τρεις σημαντικοί άλλοι στη ζωή μας, που είναι η pop κουλτούρα, η θρησκεία και η κοινωνία, θα τα εξηγήσουμε να τα φτάσουμε εκεί ποια είναι, και η προσωπική μας πορεία προς την ευδαιμονία. Η λέξη ευδαιμονία είναι μια καλύτερη λέξη για να περιγράψει τη λέξη ευτυχία. Πώς σου φαίνονται αυτά τα θέματα? Μια χαρά. Εντάξει. Mm. Στην πορεία, αν εσύ έχεις κάποια άλλα ερωτήματα, και κάποια άλλα ζητήματα που θέλεις να θίξουμε, νιώσε ελεύθερα να μου το πεις. Mm -hmm. Γιατί ξαναλέω ότι αυτή η σειρά το βίντεο δεν είναι μια μεταφορά του βιβλίου σε βίντεο. Χρησιμοποιούμε τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου σαν, σαν ένα μπλοηγό, σαν ένα... Σαν GPS. <laughs> ναι, σαν οδηγό. Mm. λοιπόν, επειδή ξέρω ότι βαριέσαι τα πολλά πολλά και τα πολλά θεωρητικά, mm. Θα σου αναφέρω μόνο ότι η επιστήμη της ψυχολογίας είναι σχετικά μια νεαρή επιστήμη. Ναι. Δηλαδή ο ιδρυτής και θεμελιωτής της ψυχολογίας ήταν ο Φρόιτ, ο οποίος γεννήθηκε το 1856 ναι. και πέθανε το 1939. Είναι μια επιστήμη που είναι 100 και κάτι χρόνων ζωής. Και ε, η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία μελετάει τον άνθρωπο. Ναι. Δεν μελετάει τον άνθρωπο όμω όπω η ιατρική. Το μελετάει από μια διαφορετική σκοπιά. Μελετάει τη συμπεριφορά του ανθρώπου, τα συναισθήματα του ανθρώπου ναι. και τι σκέψει του ανθρώπου. Ναι. Και τι σχέσει του ανθρώπου. Δηλαδή η ιατρική είναι μια επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη υγεία, την ανθρώπινη ασθένεια. Πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που μελετά τη ψυχική λειτουργία, τη ψυχολογική λειτουργία του ανθρώπου και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα στις σχέσεις του ή που αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή για να τα αντιμετωπίσει καλύτερα. Ναι. Ψυχική διαταραχή είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε στη σύγχρονη εποχή που σημαίνει κάποια ψυχική δυσκολία. Παλιότερα, πολύ παλιά, το έλεγαν Ψυχική αρρώστια. Σήμερα δεν χρησιμοποιούμε τον όρο αρρώστια, χρησιμοποιούμε τον όρο διαταραχή. Γιατί ένα άνθρωπο που έχει κατάθλιψη, για παράδειγμα, η έχει αγχος ή έχει OCD, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, δεν είναι τρελό, δεν είναι άρρωστο, αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία. Λοιπόν. Θέλω να σου διαβάσω λίγο με το πρώτο κεφάλαιο που με ναι. να μου, ρε, αφήνει με. Τι είναι ψυχοεκπαίδευση και πώς ανακάλυψα την ανάγκη μου για αυτή. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, που είναι ο τίτλος του βιβλίου, και οφείλω να το κάνω με την ψυχή μου. Λοιπόν, νομίζω έχει ακούσει αυτή την ιστορία. Μπορεί να μην την άκουσες αυτή την ιστορία. Είναι μια δική μου ιστορία από την παιδική μου ηλικία... Δεν θυμάμαι αν σα την είπα. Δεν πειράζει, διαβάσα την. Τώρα. Ένα βράδυ που με ρωτούσατε πράγματα για μένα, μπορεί να σα την είπα. Λοιπόν, είναι τέλη Οκτωβρίου του 1993. Ναι. Είμαι ήδη στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω ψυχολογία τρει εβδομάδε. Εγκαταστάθηκα στο χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο. Στο βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο παραθέτω όλο εκείνο το story για τη θρησκευτική οργάνωση στην οποία ανήκουν οι γονεί μου. Όπω σου έχω εξηγήσει, πατέρα μου είναι ιερέα και οι γονεί μου ανήκουν σε μια θρησκευτική οργάνωση. Δεν είναι απλώ μέσα στην Εκκλησία, αλλά και σε μια θρησκευτική οργάνωση που δρά μέσα στην Ελληνική Εκκλησία. Ναι. Είμαι στο οικοτροφείο και είμαι χάλια. Το οικοτροφείο είναι σαν ένα μοναστήρι με πολύ αυστηρού κανόνε. Mm -hmm. Δηλαδή έπρεπε να ξυπνούμε το πρωί η ώρα 7, είτε είχαμε μάθημα στο πανεπιστήμιο είτε όχι. Έπρεπε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ετοιμαστούμε, να βουρτσίσουμε τα δόντια μα, να πλύνουμε το πρόσωπο μας, να ντυθούμε. Μετά να πάμε όλε μαζί στο προσευχητάρι να κάνουμε προσευχή. Στο κοτροφείο είναι αυτά. Μετά να πάμε όλε μαζί στο υπόγειο που ήταν η τραπεζαρία, να φάμε πρωινό και να διαβάσουμε από την Αγία Γραφή και να κάνουμε θρησκευτικό μάθημα. Και μετά να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Το μεσημέρι είναι πριν... Ακόμα και να ρωτούσατε. Ε, ξυπνούσαμε πολύ πρωί. Τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο ξεκινούσαν στι 8. Οπότε εμεί τα ξεκινούσαμε όλα αυτά στι 7 παρά. Οπότε μέχρι τι 8 είχαμε τελειώσει για να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Αν να είχαμε 8 ναι. το πρωί μάθημα. Ναι. Το μεσημέρι έπρεπε να είμαστε μέσα για να φάμε, εκτό και αν είχαμε μάθημα. Και όταν βγαίναμε έξω από το οικοτροφείο, είχε ένα βιβλίο στην είσοδο του οικοτροφείου που γράφαμε το όνομα μα, υπογράφαμε και ώρα να φύγαμε. Γιατί γι' αυτό. Για να μα ελέγχουν, να, μην... να ξέρουν που είμαστε. Γιατί έπρεπε η ώρα 9 ή 9 και 4, το θέαμε ακριβώ, που ήταν το βραδινό φαγητό, οπωσδήποτε, όλε να είμαστε μέσα. Ναι. Τότε, το 1993 που πήγα, εγώ δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Δεν είχαμε κινητών τηλέφωνα για να μα πάρουν να μα βρουν. Υπήρχαν μόνο σταθερά τηλέφωνα. Το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, το ξέρω. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Και γενικά ήταν πολύ αυστηρά εκεί μέσα. Ήταν σαν μοναστήρι. Δεν ήταν μοναστήρι, αλλά ήταν σαν μοναστήρι. Και ήταν μόνο κοπέλε. Πόσο χρονών είναι σήμερα? 18. Yeah. Γεννήθηκα το 1975, άρα το 1993 μου 18 χρονών. Είμαι χάλια, κλαίω και θέλω τη μάνα μου. Εγώ να κλαίω, κάτι που δεν συνέβαινε σχεδόν ποτέ, και να θέλω τη μάνα μου. Παράξενο και απίστευτο. Τη μάνα μου τη μισούσα από την ηλικία των 7 χρόνων περίπου. Δεν θυμόμουν τότε ακριβώς πότε ξεκίνησε αυτό το μίσος, αλλά σύντομα θα μάθαινα. Με τον μπαμπά μου ήμασταν αυτοκόλλητοι. Μιλούσαμε κάθε βράδυ τουλάχιστον μισή ώρα στο τηλέφωνο, όπου του έλεγα τα πάντα. Σε ένα από αυτά τα τηλεφωνήματα, κλαίγοντας με γοερούς λιγμούς, του είχα πει πως δεν αντεχάλλω και ήθελα να επιστρέψω στην Κύπρο να παρατήσω τις σπουδέ μου από τον πρώτο κιόλας μήνα. Εν το μεταξύ λέω ότι ήταν παράξενο που έκλαιγα γιατί μεγαλώνοντα ήμουν ένα παιδί το οποίο δεν εξέφραζα εύκολα αδυναμία, δεν έκλαιγα εύκολα. Δεν, δεν, ήταν στο χαρακτήρα μου να κλαίω και όμως έκλαιγα. Ο πατέρας μου εισηγήθηκε να πάω να με δει ένας ψυχίατρος. Και έτσι βρίσκομαι ένα βράδυ, κυριολεκτικά βράδυ, στις 9 μετά μεσημβρία, 9 το βράδυ, στο γραφείο ενός πολύ γνωστού και θρίσκου φυσικά, νευρολόγο που έκανε και τον ψυχίατρο, περιμένοντας για την πρώτη συνεδρία που είχα ποτέ με ειδικό ψυχική υγεία. Ο νευρολόγο δεν είναι ειδικό ψυχική υγεία. Και η ειδικότητα τη ψυχιατρική πλέον είναι ξεχωριστή από εκείνη της νευρολογία. Τότε όμω υπήρχαν ακόμα γιατροί που ονομάζονταν νευρολόγοι και ψυχίατροι. Αργότερα ο ίδιο αυτό γιατρό θα δίδασκε το μάθημα τη νευροψυχολογία στην ιατρική σχολή. Θα μου δίδασκε το μάθημα. Ήταν και ο καθηγητή μου μετά αυτό. Ναι. Αλλά τότε δεν τον γνώριζα. Γνώριζα μόνο πως ήταν ένα γιατρό θρήσκο και πω δεν υπήρχε πρόβλημα από του γονεί μου ή από την οργάνωση για να με δει. Δεν θα ήταν κάτι που θα παραβίαζε τι αρχέ και την πιστήμη. Είπα ότι μεγάλωσα σε πολύ αυστηρό θρησκευτικό περιβάλλον. Τώρα που το σκέφτομαι. Πολύ πιθανό να ήταν και ένα επιχειρηματικό σχήμα αυτό το «Είμαι θρήσκος, πάω συνεχώς στο, άγιο στο Άγιον Όρος και έχω στενές σχέσεις με θρησκευτικές οργανώσεις». Αλλά τότε ήμουν μικρή, αφελής και αύγαλτη και μόλις είχα μπει στο τμήμα ψυχολογίας, οπότε δεν θεωρούσα τον εαυτό μου καν φοιτήτρια. Ήμουν ένα 18χρονο που βρέθηκε ξαφνικά μακριά από την ασφάλεια της οικογένειάς του και ήμουν απολύτως δυστυχισμένη. Μη στενοχωριέσαι με καλά τώρα. Πρέπει δεν να δείτε τη φατσούλα είμαι. τη στενοχωριέτε μου τα κρύβια. Δεν δε στενοχωριέμαι. <laughs> Απλά είμαι διστρα, διστρα... Ναι, δεν μπορώ να το πω. Διστρα... Είσαι αφηρημένη. Ναι, είμαι αφηρημένη αυτό. Οκ. Τέλο πάντων. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι είχα ένα προηγούμενο όσον αφορά το θέμα ψυχική υγεία. Από την τρίτη ηλικίου είχα εμφανίσει συμπτώματα αγχώδους διαταραχής. Παρουσίαζα κάτι που οι ορολόγοι ονόμασαν νευρική συχνορία. Ένιωθα δηλαδή την ακατανίκητη ανάγκη για να διάσω την κίστη μου κάθε 20 λεπτά, ενώ δεν υπήρχε κανένας οργανικός λόγος γι' αυτό. Άρα πηγαίνοντας εκεί στον καλό γιατρό εντό αοίκων, θα έπαιρνα βοήθεια για να αντιμετωπίσω την ευρική συχνορία, αλλά και τη θλίψη που έβγαινε απροσδόκητα λόγω της απόστασης που με χώριζε από τους γονεί μου και κυρίως από την επικριτική, αυστηρή και απόμακρη μητέρα μου. Και ενώ τη μισούσα, ένιωθω ότι δεν μπορούσα τελικά να είμαι μακριά τη. Ναι. Είναι ένα παράδοξο τούτο. Που έχει να κάνει με τι σχέσει ψυχική κακοποίηση που θα το πούμε αργότερα και με τη συνεξάρτηση. Έφτασε 11 και 4 το βράδυ για να με δει γιατρό. Περίμενα δύο ώρε δηλαδή, δύο ώρε και έναν τέταρτο. Όση ώρα ήμουν στο δωμάτιο που περιμέναμε πολύ ασθενή, ένιωθα μια ελπίδα, μια κρυφή ελπίδα, πω ίσω επιτέλου θα μάθω τι έχω και θα κάνω θεραπεία για να γιατρευτώ. Εγώ γενικά δυσκολεύομαι με τη διαχείριση των συναισθημάτων μου... από τότε που θυμόμουν τον εαυτό μου. Πάντοτε είχα φοβίες. Έπιανα τον εαυτό μου να εμφανίζει παρορμητικές συμπεριφορές. Ξέρεις τι σημαίνει παρορμητικές συμπεριφορές. Mm -hmm. Να κάνω πράγματα χωρίς να το σκεφτώ και να βρεθώ σε πρόβλημα μετά. Να αντιδρώ, να φωνάζω δυνατά ή να κάνω κάτι προγραμμάτιστα... Παρορμητική να. συμπεριφορά, για παράδειγμα, είναι να αρχίσει να βάζει τι φωνέ ε, με μια, μια, μια μικρή αφορμή. Mm. Έπιανα τον εαυτό μου να εμφανίζει παρορμητικές συμπεριφορέ που μου στοίχιζαν ξύλο και, και τιμωρίε και γενικότερα δεν μπορούσα να με κάνω καλά. Ήμουν μπεμπισμένη τότε, στα 18 μου, πω ήμουν ένα προβληματικό άτομο που κανένα δεν θα ήθελε να κάνει παρέα, κανένα δεν θα ερωτευόταν και δεν θα αγαπούσε. Φρόντιζε και η μάνα μου πολύ συχνά να με απειλεί πως αν συνέχιζα να γελάω έτσι, να μιλάω έτσι και να τρώω έτσι, Κανένα δεν θα με παντρευόταν ποτέ. Μου το έλεγε συχνά η μάνα μου τότε. Έτσι που γελά, κανένα δεν θα σε παντρευτεί. Έτσι που μιλά, κανένα δεν θα σε παντρευτεί. Έτσι που τρώ, κανένα δεν θα σε παντρευτεί. Ακούγεται γελία τώρα αυτή η απειλή, αλλά τότε την πίστευα και αποκαρδιωνόμουν ακόμη περισσότερο. Ήταν για μένα αδιανόητο πως η μάνα μου κατάφερε να έχει σύντροφο τον πατέρα μου. Θεωρούσα το γάμο του τέλειο και μένα ένα από παιδί που κατά λάθο βρέθηκα στην οικογένεια εκείνη. Από σημαίνει ε, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Ένας αποδοϊπομπέος τράγος, μια που δεν άξιζα σε εκείνη την πολύ σπουδαία οικογένεια. Ναι. Το βάζω έτσι σε πολλά εισαγωγικά γιατί ξέρεις τώρα που μεγαλώσω ότι έχω μια διαφορετική άποψη. Ναι. Με χαρακτήριζαν πολλά. Τόση ευαισθησία, τόση φαντασία, τόσα έντονα συναισθήματα, τόσο έντονη έκφραση συναισθημάτων, τόση αδυναμία, τόσες αδυναμίες Με τίποτα δεν τέριαζα στο πρότυπο των δυνατών ανθρώπων που ήταν για μένα οι γονεί μου και αδερφό μου. Στα εφηβικά μου μάτια εκείνοι φάνταζαν τέλειοι και εγώ προβληματικοί. Και ήταν και κάτι που εμέσω πλήσει σαφώ μου το είχαν περάσει. Μου το έλεγα δηλαδή ότι εκείνοι ήταν τέλειοι και εγώ προβληματικοί, και εγώ το πίστεψα. Ναι. Κάθομαι λοιπόν απέναντι από ένα γιατρό που ήταν εμφανώ καταπονημένο, ένα πτώμα, ήταν κουρασμένο η ώρα 11.30 τη νύχτα. Και ενώ του μιλούσα, έκλεισε τα μάτια του και σιγά σιγά άρχισε να ροχαλίζει. Αποκοιμήθηκε μπροστά μου, αλήθεια. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Ξύπνησε από το ίδιο του το ροχαλιτό, διευκρινίζοντα πω δεν κοιμόταν. Απλώ ξεκούραζε τα μάτια του. Μου λέει, Δεν κοιμήθηκα, απλώ ξεκούραζα τα μάτια μου. Ήταν πολύ παχουλός, χωμένος πίσω από χοντρά γυαλιά μοιοπίας και ένα χαρακτηριστικό μουστάκι. Ήταν αφημένος σαν ένα σακί πάνω στην καρέκλα του, με τα χέρια σταυρωμένα στην κοιλιά του. Ήταν όντω έτσι τα χέρια του πάνω στην κοιλιά του και ήταν μεγάλη κοιλιά του, πίστεψε με ποτέ φαινόντουσαν εδώ τα χέρια του. Όσοι περάσατε από Ήταν γιατρό. Ναι, ναι, καθηγητή στην ιατρική σχολή. Νευρολόγο και ψυχίατρο. Ναι. Όσοι Έχω διαβάσει το βιβλίο. Οι όσοι παρακολουθούν αυτό το βίντεο και γνωρίζουν από θρησκευτικέ οργανώσει θα καταλάβουν για ποιο λέω. Έχει πεθάνει από τι έμαθα πρόσφατα αυτού, σε μεγάλη ηλικία φυσικά. Ε, με κοιτούσε κάπω διερευνητικά. Ήταν αρκετά νισταγμένο για να εστιάσει πλήρω το βλέμμα του και με ρώτησε αδιάφορα, θα έλεγα, τι έχει να μου πει για την παιδική σου ηλικία, Λέω. Ανοίγω λοιπόν το στόμα μου και με ακούω έκπληκτη να περιγράφω το μεγαλύτερο ίσω τραύμα που είχα υποστεί στην παιδική μου ηλικία. Ξέρεις τι σημαίνει τραύμα? Ναι. Θες να μου πεις? Όχι. Τραύμα είναι ένα στενάχωρο περιστατικό το οποίο τραυματίζει η ψυχή μας. Ναι. Μιλάω για πρώτη φορά 11 χρόνια μετά, γιατί μου συνέβη και στα 7 και μιλάω στα 18 μου γι' αυτό, για ένα περιστατικό που καταφανώς με σημάδεψε, που σίγουρα με σημάδεψε εκείνο το περιστατικό, αλλά και που το είχα αποθήσει. Αποθώ σημαίνει ξεχνάω επίτηδες για να προστατεύσω τον εαυτό μου από τον πόνο. Να. Το, το αποθώ να μην το θυμάμαι. Του μιλάω για τη μέρα εκείνη που η μάνα μου μου είπε ψέματα πως ήμουν υιοθετημένη. Δεν το την ιστορία αυτή, ε. Και δεν θυμάμαι μόνο το τι ακριβώς μου είχε πει, αλλά και το τι προηγήθηκε προτού μου το πει, όπως και το τι επακολούθησε. Τι τη λέει την ιστορία μέσα. Ναι. Αφού ήμουν σίγουρη πως θα σας αρέσει αυτό. Ναι. Προτού μου το πει, άπλωνε ρούχα στην ταράτσα. Και εγώ τη είχα ζητήσει να μου δώσει χρήματα για να πάω στο κομμωτήριο να κουρευτώ. Μου έκοβε τα μαλλιά μου πολύ κοντά, αγορέ, και σε αυτό το μήκο τα μαλλιά δεν έστρωναν, εκτό και αν ήταν φρεσκοκουρεμένα. Όταν λέω μου έκοβε, ενώ όταν πήγαινε μαζί μου στο κομμωτήριο, μου έλεγε, έλεγε στην κομμωτήρια να με τα κόψει κοντά όπω τα γόρια. Και όταν είναι κοντά τα μαλλιά σου, δεν στρώνουν. Μετά από 4-5 εβδομάδε, εγώ έχω και ζουγουρά μαλλιά, γίνονται χάλια. Μου είπε πω τα κομμωτήρια είναι του διαβόλου και πω δεν μου επέτρεπε να πάω. Του διαβόλου. Έτσι μου είπε. Ναι. Να Ήμουν 7 χρονών, αλλά τότε, το 1982, ήταν αλλιώ τα πράγματα. Δεν υπήρχαν τόσα αυτοκίνητα σε μια νέα συνοικία, καινούριο προάστιο τη πόλη που γεννήθηκα, τη Πάφου. Ναι. Και με άφηνα να πηγαίνω μόνη μου σε κοντινά μαγαζιά και το κομμωτήριο ήταν παραδίπλα. Δηλαδή, ακούγεται παράξενο τώρα έναν παιδί 7 χρόνων να πάει με τα πόδια στο κομμωτήριο. Αλλά τότε, το 1982, που περνούσε ένα αυτοκίνητο κάθε τρει ώρε από τη γειτονιά μα, ήταν ασφαλέ να πάει έναν 7χρονο με τα ποδιά στο κομμωτήριο. Κατέβηκα από την ταράτσα χωρί να τη πω τίποτα. Δεν είχε νόημα να επιμένει με τη γυναίκα εκείνη. Δεν άλλαζε γνώμη. Πήγα κατευθείαν στην κουζίνα και πήρα το μαχαίρι του ψωμιού. Εκείνο το μεγάλο, το μακρύ. Εμεί δεν έχουμε μαχαίρι ψωμιού. Να. <laughs> Ούτε δεν έχουμε σε χρήση τουλάχιστον. Οι γονεί μου είχαν έναν έτσι. Ε, Ξύλινο. Το μαχαίρι του ψωμιού δεν έχει δόντια. Ναι, είναι πριονωτό. Νομίζω ότι έχουμε. Έχω, ενώ δεν το έχουμε σε χρήση. Α, το έχουμε στο συρτάρι, αλλά δεν το έχουμε. Ναι. Το είχαν πάντα πάνω στον πάγκο τη κουζίνα. Το και... χρησιμοποιούμε μόνο για ψωμί. Ναι, ναι. Μην νομίζετε ότι κάνουμε τίποτα άλλο. <laughs> Όχι. <laughs> Πήγα κατευθείαν στην κουζίνα και πήρα το μαχαίρι του ψωμιού εκείνο το μεγάλο, το μακρύ. Σκεφτόμουν να κόψω με αυτό τις φλέβες μου να τελειώνω. <Κι> σε 7 χρόνων τώρα είναι το μεταξύ. <Κι> Φλέθ, φλέρταρα για αρκετά λεπτά με την ιδέα. Την ιδέα να έβαζα ένα τέλος σε μια ζωή που κυρίως ήταν άσχημη. Και ενώ ακουμπούσα το μαχαίρι πάνω στο θε, δέρμα μου θεατρικά, το ακουμπούσα... Θα <Κι> αλλά... <Κι> να παίξεις. Ναι, ναι, θεατρικά σαν να έδινα στον εαυτό μου τη διαβεβαίωση πως θα μπορούσα να τον γλιτώσω από τα βάσανα, συνήλθα. Γιατί να πεθάνω εγώ όμως, σκέφτηκα. Δεν είμαι εγώ η κακιά, η μάνα μου είναι η κακιά. Και την περίμενα να κατέβει από την ταράτσα και τη είπα με στόμφο και αποφασιστικότητα, δεν είσαι καλή μάνα, θέλω να πεθάνεις. Αλήθεια. Πέρασε στο γραφείο μου, μου είπε, με ένα βλέμμα περίεργα θριαμβευτικό. Δηλαδή. Ηρωνικό. Α. Ηρωνικό. Δηλαδή, τι εννοούσε. Πέρασε καλά, στο εσύ. γραφείο μου, μου είπε, και είχε μια κακή χαρά. Θα καταλάβεις τη συνέχεια γιατί. Ναι. Με έβαλε να καθίσω απέναντί της, όπως τώρα αυτός ο μισοκοιμισμένος γιατρός, και μου αποκάλυψε εντό εισαγωγικών, γιατί ψέματα που μου λέγε, με περισσή χερεκακία, χερεκακία σημαίνει να χαίρεσαι με το κακό μου που παθαίνει ο άλλο. Να κάνει τον άλλον να πονεί και να χαίρεσαι, η χερεκακία. Ναι. Και μου αποκάλυψε με περισσή χερεκακία, εμφανή στα μάτια τη, ξεκάθαρη στα μάτια τη, πως τάχα ήμουν υιοθετημένη. Βλέπει τον αδελφό σου που είναι ξανθό και όμορφο σαν τον πατέρα σου. Εσύ είσαι μαύρη και άσχημη. Αυτό είπε... ακριβώς σου Ναι, ναι, ακριβώ. Wow. Ναι. Το είπε για να στηρίξει τη θεωρία της υιοθεσία. Όμως εγώ τα χρώματα της είχα και προφανώς της έμοιαζα και στη φάτσα, αλλά μέσα στο μυαλό της θα είχε την πεποίθηση η μάνα μου πώς παντρευόμαστε ένα ξανθό άνδρα για να κάνουμε ξανθιά παιδιά. Φιλόλογος ήταν η γυναίκα, όχι η βιολόγος. Τη εδώ τώρα γιατί βαφώ τα παλιά μου ξανθά είναι. Ίσως ο ψυχολογικός λόγος θα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, συνεχίζει. Όταν παντρευτήκαμε με τον πατέρα σου, προσπαθούσαμε να κάνουμε παιδί και δεν τα καταφέρναμε. Και έτσι αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα παιδί που γέννησε η Τάδε. Η Τάδε ήταν μια γνωστή ιερόδουλη στην πόλη μας, η οποία τότε ήταν καμιά πενηνταριά χρονών και κυκλοφορούσε στους δρόμους ημίγυμνη με ξυρισμένο το κεφάλι, προφανώς σε ψυχωτική κατάσταση. Ήταν μια γυναίκα η οποία έκανε ένα επάγγελμα... Που... Αυτή η γυναίκα κανονικά υπήρχε. Υπήρχε, ναι. Αυτή η γυναίκα έκανε ένα επάγγελμα που ονομάζεται το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Ναι. Το αρχ... Ξέρεις ποιο είναι το αρχαιότερο επάγγελμα Όχι. του κόσμου. Η πορνεία. Η σεξεργασία. Α, ναι. Δηλαδή να κάνει σεξ για να παίρνει χρήματα. Και τότε, στην εποχή εκείνη, το 1982, ήταν πολύ κοροϊδευτικό. Οι άνθρωποι είχαν πολύ αρνητικές απόψεις για τη σεξεργασία. Και σήμερα έχουμε ένα αρνητική άποψη. Και σήμερα κι εμεί δεν θέλουμε κανένα άνθρωπο να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει σεξ για να πληρώνεται. Δηλαδή να είναι τόσο άσχημα οικονομικά ώστε να φτάνει σε εκείνον το σημείο. Είμαστε εναντίον τη εξεργασία, όμω δεν είμαστε εναντίον των σεξεργατών. Ενώ τότε θεωρούσε η κοινωνία ότι μία γυναίκα που έκανε αυτή τη δουλειά ήταν πολύ αντί να τη λυπούνται που ταλαιπωρείται, και βρισκόντα σε πολύ άσχημη κατάσταση, έλεγαν ότι. Θεωρούν κακιά. Ναι, τη θεωρούσαν ότι ήταν αυτή το πρόβλημα και όχι αυτοί οι οποίοι την κακοποιούσαν στην ουσία. Και τότε η γυναίκα αυτή είχε και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ρε, κυκλοφορούσε μέσα στην πόλη με ξυρισμένο κεφάλι, φορούσε κάτι περίεργα ρούχα. Ήταν, α πούμε, ένα πρόσωπο που όλοι το κοροϊδεύαν. Και μου είπε ότι ήμουν κόρη εκείνη τη γυναίκα. Είσαι παιδί της τάδε, ήρθε η ώρα να το μάθεις και γι' αυτό είσαι τόσο άσχημη και παλιό Μάνα μου τότε. Και μετά, αφού σε υιοθετήσαμε, ηρεμήσαμε, μας έφυγε το άγχος και κάναμε τον αδελφό σου που είναι τόσο έξυπνος και τόσο όμορφος. Ναι, ο αδελφός μου είναι πολύ έξυπνος και πολύ όμορφος. Εγώ δεν ήμουν βλάκας όμως, ούτε και άσχημη. Έτσι, Πέρασα όλη την παιδική μου ηλικία πιστεύοντας πως είμαι και τα δύο. Πιστεύω πως είμαι βλάκας και άσχημη. Στο άκουσμα αυτό, δηλαδή εγώ άκουγα τον εαυτό μου να περιγράφει στον γιατρό αυτά τα πράγματα. Βγήκαν αυθόρμητα από μέσα. Ναι. Εκείνη την ώρα τα θυμήθηκα αυθόρμητα. Στο άκουσμα αυτόν τον λόγο μου, είπε μου, είδα τον εαυτό μου να μένω παγωτό και να κλαίω με λιγμούς δεν ξέρω για πόσο. Ώρες, μέρες, δεν μπορώ να πω. Αυτό που θυμάμαι είναι πως επέστρεψε ο πατέρας μου από την Αθήνα, που ήταν σε ένα συνέδριο της θρησκευτική οργάνωσης, και τη θύμωσε πολύ για αυτό το κακοποιητικό ψέμα που μου είπε. Αυτό θυμάμαι. Τίποτε άλλο. Μπορεί και ένα ψέμα να είναι κακοποιητικό. Να πεις ένα ψέμα σε έναν παιδί και να το κακοποιήσεις. Εν τω μεταξύ δεν είναι κακό να υιοθετήσεις έναν παιδί. Κι εγώ σε υιοθέτησα εσένα. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι κακία να πεις στο παιδί σου ότι δεν είσαι δικό μου παιδί. Και είσαι έναν παιδί που το έκαναν η τάδε προβληματική γυναίκα και γι' αυτόν είσαι άσχημη και βλάκα και μας ντροπιάζει και μας κάνεις. Αυτό είναι ένα κακοποιητικό ψέμα. Ναι. Έρχεται λοιπόν αυτή η ανάμνηση ομί Αποκαλύπτεται από το υποσυνείδητο μου μπροστά σε έναν μισοκιμισμένο γιατρό που δεν με κοιτάει με καμιά συμπάθεια ή ενσυναίσθηση. Ξέρεις τι σημαίνει ενσυναίσθηση. Να καταλαβαίνεις το ναι. νόμο. Μπράβο. Να μπορείς να συγκινείσαι με αυτά που νιώθει ο άλλο, να μένεις ανέσθητος. Κουνάει το κεφάλι, δεν κατάλαβα πώς, αν ήταν συγκαταβατικά ή βαρεμένα, εντελώς αδιάφορος ο τύπος Και αυτό ήταν κακοποιητικό προ εμένα, που δεν έδειξε καμία συμπάθεια αν και καμία ενσυναίσθηση. Και μου γράφει μια συνταγή για αντικαταθλιπτικά παλαιά γενιά, το οποίο ευτυχώ δεν βρήκα στην αγορά να πάρω. Ω και στην Κύπρο έστειλα τη συνταγή, αλλά δεν υπήρχαν πλέον. Είχε σταματήσει η κυκλοφορία του. Λέω ευτυχώ, όχι επειδή είμαι εναντίον των αντικαταθλιπτικών ή άλλων ψυχιατρικών φαρμάκων. Λέω ευτυχώ, επειδή ο γιατρό εκείνο δεν έκανε τίποτε απολύτω για να με διαγνώσει. Δεν προσπάθησε να με κατανοήσει. Δεν μου είπε τίποτε απολύτω για να με στηρίξει. Τίποτα. Μου έγραψε απλώ τη συνταγή και έξω από την πόρτα. Ήταν ήδη μεσάνυχτα, ήμουν η τελευταία του ασθενή. Εκείνο το βράδυ, βγαίνοντα έξω από το ιατρείο εκείνου του τύπου, αποφάσισα συνειδητά πω θα παραμείνω στη Θεσσαλονίκη, θα αφοσιωθώ στι σπουδέ μου και θα ψάξω οπωσδήποτε να βρω γιατί είμαι έτσι, γιατί λειτουργώ έτσι και γιατί μου συμβαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή που είχα φοβίε, που είχα τις συχνουρίες, που είχα όλα εκείνα τα ψυχολογικά. Πείσμωσα. Αν και άσχετη, αν και μόλις πριν από τρεις εβδομάδες είχα ξεκινήσει στο πανεπιστήμιο, κατάλαβα πως αυτός δεν είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίζεται η ψυχική διαταραχή και ο ψυχικός πόνος. Και πως όφυλα στον εαυτό μου να βρω το σωστό τρόπο, να τον ανακαλύψω. Με αυτό δεν εννοώ πως το 1993 δεν υπήρχαν καλοί ψυχολογοί στον κόσμο, σαφώ και υπήρχαν, εγώ δεν είχα πρόσβαση σε αυτούς, επειδή οι γονεί μου τότε δεν μου επέτρεπαν να μιλήσω με κανέναν άλλον, εκτός από τον πνευματικό εξομολόγο μου, τον παπά στον οποίο εξομολογούμουν, και έναν θρίσκο γιατρό. Και επειδή φυσικά εγώ τότε ήμουν ένα άβουλο, ένα, ένα υποταγμένο πλάσμα, χωρίς βούληση. Ναι. Που δεν τολμούσα να σκεφτώ κόντρα στις απαγορεύσεις τους. Το γεγονό πω θυμήθηκα εκείνο το τραυματικό περιστατικό των παιδικών μου χρόνων, με πρωταγωνίστρια την απερίγραπτη μητέρα μου, μου έδωσε την ευκαιρία να σταματήσω να νιώθω πω μου λείπει. Αργότερα θα μάθαινα για το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Ξέρει το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Ε, κάπου το έχω ακούσει. Τώρα σου το εξηγήσω. Τη συνθήκη εκείνη στην οποία το θύμα ενό κακοποιητή καταλήγει να συνδέεται υπερβολικά με τον κακοποιητή και να νομίζει πω τον αγαπάει. Και ακόμα αργότερα, και ακόμα αργότερα να μάθω για τη συνθήκη της συνεξάρτησης, όπου ένας άνθρωπος γίνεται ένα με τον κακοποιητή του και νιώθει πως έχει οντότητα μόνο αν είναι προσκολλημένος πάνω σε αυτόν. Τότε δεν ήξερα τίποτε από όλα αυτά. Αποφάσισα όμως πως θα έμενα στη Θεσσαλονίκη και θα μελετούσα σκληρά για να γίνω ψυχολόγος στην οποία εγώ τότε δεν είχα πρόσβαση. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι ένα όρο ο οποίο προέκυψε μετά που έγινε μια μεγάλη ληστεία σε μια τράπεζα στη Στοκχόλμη με ομήρου. Νομίζω είναι το 1973, κάτσε να το ψάξουμε. Η οποία αυτή λίστια ήταν πρώτο θέμα στι ειδήσει. Ήταν. Ήταν, Όταν συνέβαινε ήταν πρώτο θέμα στι ειδήσει. Τώρα να σου πω ακριβώς πότε. Ήταν ληστεία που έγινε σε υποκατάστημα της τράπεζας Credit Banken στο Normal Strong, στην κεντρική Στοκχόλμη της Σουηδίας, τον Αύγουστο του 1973, καλά το θυμούμε. Ναι. Δύο ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στην τράπεζα και απήγαγαν τέσσερις υπαλλήλους της τράπεζας. Τους κρατούσαν για έξι μέρες στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, ο Μύρους. Μετά τη σύλληψη των δραστών, οι όμοιροι Προσπάθησαν να συλλέξουν χρήματα για να ενισχύσουν οικονομικά το δικαστικό αγώνα των απαγωγέων τους και αρνήθηκαν μάλιστα να καταθέσουν αντίον τους. Δηλαδή, εμπήκαν δύο άνδρες με όπλα σε μία τράπεζα. Επιάσαν ομήρους. Τους είχα για τέσσερις ημέρες ομήρους μέσα στην τράπεζα. Έξι. Α, ναι. Για έξι ημέρες. Τέσσερις ομ... Είδες ότι είσαι πολύ καλύτερη μνήμη μου, ευχαριστώ τέσσερις ομήρους. Τους είχα για έξι μέρες σε ομοιρία. Μετά συνελήφθηκαν οι ληστές και απελευθερώθηκαν οι ομοιροί και μετά οι ομοιροί υποστήριζαν τους ληστές. Μπορείς να το φανταστείς. <laughs> έλεγαν είναι καλοί άνθρωποι, είχαν οικονομικά προβλήματα, υπάρχει μεγάλη αδικία στον κόσμο και οι τράπεζες πιάνουν τα λεφτά, δεν ξέρω τι έλεγαν. Λοιπόν, οπότε από τότε το σύνδρομο τη Στοκχόλμη αναφέρεται στη συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιο σε κακοποιεί και εσύ τον υποστηρίζει. Ναι. Και η συνεξάρτηση είναι μια άλλη α, συνθήκη, είναι ένα άλλο ψυχολογικό πρόβλημα, στο οποίο ένα άνθρωπο μαθαίνει να είναι συνδεδεμένος πάντα με ανθρώπους που δεν του φέρονται καλά, και νιώθει ότι έχει αξία η ζωή του μόνο όταν βοηθά του άλλου ανθρώπου και κυρίω αυτού που δεν του φέρονται καλά. Να. Συνεξάρτηση. Και οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, people δηλαδή. Ναι, people pleaser. Αυτό που θέλει να ευχαριστεί του άλλου. Ναι, οι συνεξαρτόμενοι είναι people pleasers. Επίση έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση οι συνεξαρτόμενοι. Δεν ναι. πιστεύουν στην αξία του. Ναι. Ε, Επίση ε, νιώθουν. Μεγάλη έλξη για κακά παιδιά. Είσαι είναι εξαρτώμενη. Ναι. Δηλαδή, όσο πιο ψυχού λένε κάποιο, τόσο πιο όμορφων και ερωτικών και ελκυστικών το βρίσκουν και τον καθεξή. Ναι. Έτσι που λε. Τούτη η εμπειρία που περιέγραψα στον πρόλογο, στον πρόλογο νομίζω του βιβλίου, θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, η δικιά μου εμπειρία. Και όταν ναι. λέω η δικιά μου εμπειρία, εννοώ η δικιά μου εμπειρία που πήγα στο ψυχίατρο ο οποίο. ήταν απερίγραπτος. Και η μάνα μου ήταν απερίγραπτη. Του τα ούλα, ναι. έκανα με ένα πισμόσο... σου και να πάω να σπουδάσω ψυχολογία με στόχο να καταλάβω τι στο καλό συμβαίνει. Ναι. Και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση θέλω τέτοιες γνώσεις να δώσω στους ανθρώπους. Να καταλάβουν τι συμβαίνει με τον εαυτό τους, τι συμβαίνει με τα συναισθήματα τους, τι συμβαίνει με τις σχέσεις τους τι συμβαίνει και πάντα βρίσκονται σε, σε παρόμοιες παρόμοιε καταστάσεις. Τι συμβαίνει και μπορεί να δέχονται bullying σε διάφορα περιβάλλοντα. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμο να κάνω ψυχοεκπαίδευση από το να κάνω ατομική θεραπεία. Ναι. Γιατί νομίζω ότι έχω λίγο το χάρισμα του λόγου. Τι λες εσύ. Ναι, μάλλον. <laughs> σε ενδιαφέρουν εσέναν αυτά τα ζητήματα που θα συζητήσουμε. Ε, θα δούμε. Θα, θα δούμε. δούμε. Το ενδιαφέρον μου. Θα δούμε. Ε, πότε κατάλαβες εσύ ότι υπάρχει μια ψυχολογική πλευρά των πραγμάτων και δεν είναι τα πράγματα πάντα όπως φαίνονται. Δεν ξέρω. Θυμούμαι μια συζήτηση που κάναμε μια ημέρα στην κουζίνα. Τι Σου τη θυμίσω. Μου είπε από τότε που ήρθε εσύ, καταλάβαμε ότι υπάρχουν ψυχούλε, θυμάσαι. Ναι. Και ότι υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι. Ναι. Θε να μιλήσει λίγο για αυτόν, πώ να προηγουμένω. Δεν. Ναι, Δεν. Ναι. Το σκέφτηκα μια χαρά. Ναι, ναι. Δεν, έκανα κάτι. Κορίνο, πριν ναι. να, ενώ πριν έρθω εγώ ναι. και να αρχίσουμε να σχετιζόμαστε και να δημιουργούμε τη σχέση μας και να αρχίσουμε να μιλούμε, εν υπήρχαν κάποια πράγματα που τα βλέπεις διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, σκεφτώ σου για κάποια γεγονότα που συνέβηκαν παλιά στη ζωή σου ή που συνέβαιναν τώρα στη ζωή σου με διαφορετική σκοπιά. Ναι. Είτε είτε κάνω ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο στο καναλί, είτε μιλάω με τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέομαι και κυρίως με σένα και τον Νικόλα και με τα άλλα μου τα παιδιά τα μεγάλα προσπαθώ να το κάνω. Προσπαθώ να είμαι ψυχοεκπαιδευτική. Ναι. Δηλαδή προσπαθώ τις γνώσεις που έχω αποκτήσει και μέσα από τις σπουδέ μου και μέσα από τα διαβάσματα μου να τις μεταφέρω στα παιδιά μου με παρόμοια ανήκει και περισσότερη όρεξη από ό,τι τις μεταφέρω στο κανάλι είναι στα βιβλία, προκειμένου να είμαι χρήσιμη στα παιδιά μου. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν είναι να σας διδάξω μια τέχνη, οι λέγαν, έλεγαν ότι ε, ε, μάθετε τέχνη για Ναι. Παλιά οι άνθρωποι που δεν υπήρχαν τα πανεπιστήμια και δεν υπήρχε η μόρφωση, ήταν μεγάλη υπόθεση ο γονιό να διδάξει μια τέχνη στο παιδί του. Ναι. Π.χ. αν ο, ο γονιό ήξερε να φτιάχνει επιπλά, το να διδάξει στο παιδί του να φτιάχνει έπιπλα. ήταν μεγάλη υπόθεση γιατί του, του δίνουν εργαλεία για να βγάζει ε, τα χρήματα του για τη ζωή του. Ή αν η μάνα, για παράδειγμα, ήξερε να κάνει ωραία κεντήματα και ωραία πλουμιστά, χαλιά και τέτοια, το μάθαινε στα παιδιά τη ώστε να έχουν και αυτά αυτή την τέχνη. Εγώ η τέχνη που θέλω να σα μάθω ναι. και που θέλω μέσα από τούτα τα βίντεο να μάθουν και παιδιά που θέλουν να τα παρακολουθήσουν, είναι η τέχνη της ψυχοεκπαιδεύσης. Να. Και εκείνο που κερδίζει ένας άνθρωπος που ψυχοεκπαιδεύεται, είναι να καταλαβαίνει καλύτερα τι γίνεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Να. Και τι γίνεται μέσα στο μυαλό του. Και τι γίνεται με τα συναισθήματα του. Και γιατί κάποια πράγματα τα φοβάται. Και κάποια πράγματα του αρέσουν και κάποια πράγματα δεν του αρέσουν. Εσύ τυχαίνει κάποιες φορές να ξαφνιάζεσαι για κάποια συναισθήματα που νιώθει. Όχι. Ποτέ. Μάνα μου ρε. Ποτέ. Ποτέ. Ξέρεις πάντα γιατί τα νιώθεις. Όχι. Ας πούμε δεν ξέρω γιατί στεναχωριέμαι, δεν ξέρω γιατί βαριέμαι, δεν ξέρω γιατί θυμώνω. Οκ. Okay. Δεν ξέρω Άρα... γιατί είμαι χαρούμενη. Άρα δεν ξαφνιάζεσαι, αλλά δεν ξέρει γιατί. Κάποιε φορέ δεν ξέρω γιατί. Ναι. Θα κάνουμε συναισθηματογνωσία στο επεισόδιο για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συναισθηματική ρύθμιση. Θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα. Ναι. Τα συναισθήματα μα είναι σήματα που στέλνει ο εγκέφαλο μα σε όλο μα το σώμα για να μα δώσει πολύτιμε πληροφορίε για την ασφάλεια μα. Ναι. Και είναι πολύ χρήσιμα τα συναισθήματα παρόλο που η κοινωνία πολλέ φορέ καταδικάζει συναισθήματα ή καταδικάζει έκφραση συναισθήματα. Δηλαδή... Πολλέ φορέ μπορεί να σου πει: Μην φωνάζει, μην, μην υψώνει τον τόνο τη φωνή σου. Σιώπα, δεν είναι σωστό να φωνάζει. Αλλά εκείνη την ώρα που φωνάζει, οποιοδήποτε φωνάζει, εκείνη την ώρα που φωνάζει, κάτι συμβαίνει. Έχει ένα συνέστημα φόβου, ένα συνέστημα αγωνία, ένα συνέστημα ανακανάκτηση, το οποίο είναι χρήσιμο. Ε, το να φωνάζει δυνατά είναι η έκφραση συναισθημάτων. Ναι. Ή όταν γελάει κάποιο. Δεν πώ έτσι. Αυτό μου λέγανε εμένα έτσι θα σε παντρευτεί κανένα. Το γέλιο όμω, και το να εκφράζει τη χαρά σου, και να γελά, είναι πάρα πολλά χρήσιμο. Γιατί έχει βρεθεί. Κάποια φορά μου είχε πει κάποια στο λεμμένο του σχολείου, μου είχε πει γελά σαν φάλαινα. Και εγώ τη είπα. Δεν τη είπα κάτι. Αλλά συνέχισα να γελάω. Καλά, έκαμε και συνεχεία. Τετάρτη, Δημοτικού ήμουνα τότε. Πρώτα απ' όλα δεν έχω. Έχει τίποτε φάλα να γελάει, Εγώ δεν είδα, δεν ξέρω. Γελάνε φάλα. Λοιπόν, ακού να σου πω. Καινούργιε έρευνε τη νευροεπιστήμη δείχνουν πω το γέλιο προσθέτει χρόνια στη ζωή. Κατά πολεμά το στρε το γέλιο και είναι εξαιρετικά υγιεινό. Οπότε εμεί θα γελάμε σαν φάλαινε, σαν αλιτζάβρε. Ξέρετε, που είναι αλιτζάβρε, ή ναι. τα στα κυπριακά. Θα γελάμε θα... όπω το λέμε. Θα γελάμε σαν κατσίκε. Θα γελάμε σαν κατσαρίδε. Σα αρώ τι θέλουμε. Θα γελάμε για να είμαστε υγιεί. Και αν δεν σα αρέσει το γελίο μα, του πώστε τα αυτιά σα. Φύγετε. 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 Έξω. Από εδώ. Έξω. Ούστα από εδώ. Έτσι όπω έχω δει και εγώ σε ένα μήνυμα, αν δεν είσαι σουίφτη, απλώ φύγε. <laughs> για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, το να σου πει κάτι τέτοιο δεν σε, δε σε, προσβάλλει για την έκφραση ενό συναισθήματο και μάλιστα χαρούμενου συναισθήματο. Ναι. Άρα στα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο για τη συναισθηματική νοημοσύνη και για τη ρύθμιση των συναισθημάτων, ναι. θα μάθουμε γιατί νιώθουμε τα συναισθήματα που νιώθουμε και θα μάθει κάθε φορά που νιώθει ένα συνέστημα. Τι ερωτήσεις να κάνεις στον εαυτό σου για να καταλάβεις γιατί νιώθεις αυτό το συνέστημα. Ναι. Αυτό είναι κάτι στο οποίο είναι πολύ χρήσιμη η ψυχοεκπαίδευση. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, η μητέρα σου, μιλάω για αυτήν την μητέρα, η μητέρα σου όταν ήταν στα 18 δεν είχε ιδέα, ούτε που πατούσε, ούτε που βρισκόταν. Αποφάσισε όμως να αποκτήσει ιδέα, παραμένοντας τις σπουδές της. Ναι. Και γι' αυτόν είμαι τόσο πολύ, ε, πώς να το πω, ενεργητική, ενεργητική σε σχέση με την ψυχοεκπαίδευση. Είμαι τόσο ενθουσιώδη. Ναι, Γιατί αυτό. θέλω να μεταδώσω τι γνώσει μου σε άλλου ανθρώπου. Και περίεργη κιόλα να είσαι. Έχω και περίεργη ναι, να μαθαίνω ναι, ναι. καινούργια πράγματα συνέχεια. Και θεωρώ. Συνέχεια. συνέχεια. Mm. Και θεωρώ ότι αν υπάρχουν ερωτήματα από ανθρώπου που παρακολουθούν αυτά τα βίντεο, είτε είναι παιδιά 12 ετών και άνω, είτε είναι ενήλικε, καλά κάνουν να μα τα γράψουν στα σχόλια, ώστε σε επόμενα βίντεο να απαντάμε και στα ερωτήματά του. Ναι. Πώ θα ονομάσουμε αυτήν την νέα μα σειρά, Τι ξέρει, τώρα μπέρδεψα τι λέξει. Η, η άλλη μα σειρά είναι χαλαρέ ψυχοεκπαιδευτικέ συζητήσει με τη μικρή μου κόρη. Αυτή να την ονομάσουμε Μαθήματα Ψυχοεκπαίδευση με τη μικρή μου κόρη για παιδιά 12 ετών και άνω. Μπορεί το παιδί να είναι 98 ετών που θα θέλει να παρακολουθήσει. Μπορεί να είναι 83 ετών, μπορεί να είναι 45, μπορεί να είναι 25, μπορεί να είναι 15. 12 ετών και άνω, γιατί θα έχουμε και αρκετά μαθήματα ψύχο-συναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και αυτά θα τα κάνουμε. Ναι. Και τα κατάφερε να μην γελάσει. Και τα κατάφερε να μην τσιρίξει. Και έχει ρυθμίσει τα συναισθήματά σου. Δεν έχουμε φτάσει αυτό εδώ. Όχι, ού! Σε αυτό το βίντεο εδώ. Έχουμε πολλά, έχουμε πολλά, πολλά βίντεο. Έχουμε ακόμα. πολλά βίντεο. μέχρι να φτάσουμε στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Αλλά θα την κάνουμε και αυτήν, κυρίε και κύριοι. Μία προσφορά του καναλιού μα. Θέ βοήθεια. ναι, ναι. Μία προσφορά του καναλιού μα προ γονεί, παιδιά, Γονεί παιδιών 12 ετών και άνω, παιδιά 12, παι, για παιδιά. Παιδιά, άμα, άμα είναι 12 ετών και πάνω. Και ναι. θέλουν να μάθουν. Εγώ δεν θέλω, αλλά. Το παιδί μου δεν Συμφώνησα. θέλει να μάθει για το σεξ, αλλά Συμφώνησα. συμφώνησε. 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 Να. Προκειμένου να πρωταγωνιστήσει τη σειρά, συμφώνησε. Ναι. Είδε, υπάρχει πάντα τρόπο <laughs> να πείσει <Με> το παιδί. <laughs> να πείσει το παιδί σου να ψυχοεκπαιδευτεί και γενικώ να διαπαιδαγωγηθεί. Ναι. Αυτά είναι. <laughs> Αυτά είναι. Αλλά τα παίρνουμε με τη σειρά του βιβλίου. Με δεν θα τη σε... με τη σειρά. Με τη σειρά. Με τη σειρά. Ναι, διαβάσαμε τη σειρά των κεφαλαίων. Εκείνο είναι το εκτόν κεφάλαιο. Ναι, ναι. Κάτσα θυμηθώ. Το εκτόν είναι. Ναι. Το έκτο. Οπότε έχουμε. Είδες, θυμάμαι και το κεφάλαιο. Βεβαίω το θυμάσαι. <laughs> Έχει πάρα πολύ καλή μνήμη. Φοβερή μνήμη. Ναι. Αυτά κυρίε και κύριοι, αυτή είναι η καινούργια μα σειρά. Τα επεισόδια θα ανεβαίνουν κυριακέ. Θα χαρούμε στα σχόλια να διαβάσουμε. Αυτή είναι η προηγούμενη μα σειρά. Θα την κάνουμε κι αυτή. Και αυτή θα την κάνουμε. Α, πρέπει να βγάλουμε ένα πρόγραμμα, όμω. Εκείνη επειδή είναι χαλαρα... χαλαρέ ψυχοεκπαιδευτικέ συζητήσει, θα τη βγάζουμε πιο αρέα. Θα τη βγάζουμε όταν έχουμε μια διάθεση α, για γέλιο, για καζούρα. Ναι. για σουιφτισμό, για τέτοια πράγματα. Ναι. Θα είναι το, το light μας. Ναι. Αυτό είναι το, το μάθημα μας. Σα ναι. mm. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Στείλε και εσύ ένα φίλο. bye bye. bye. Σα αγαπάμε πολύ. Ναι, και ευχαριστούμε για την αγάπη σα. Γεια! bye. Bye. bye.